Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν εκ νέου σήμερα, κυρίες και κύριοι, και θα ζητήσουν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Η Μαρία Ρόνη μαζί μας με τις πληροφορίες. Ναι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Σήμερα, σε μια κοινή τους δήλωση, καταδικάζουν τα χτυπήματα του Ισραηλινού στρατού στην ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στο Νότιο Λίβανο. Πρέπει να σου πω ότι 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέχουν σε αυτή την ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ. Και ήδη από την περασμένη Παρασκευή, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία καταδίκασαν αυτά τα χτυπήματα του Ισραήλ στους κυανόκρατους. Σήμερα λοιπόν κατάφερε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγάλει μια κοινή δήλωση των 27 χωρών με την οποία καταδικάζει αυτά τα χτυπήματα. Λέει ότι συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και τα χαρακτηρίζουν απαράδεκτα και ζητά να σταματήσουν αμέσως. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πάει από το κακό στο χειρότερο, δήλωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος τονίζει ότι θα συζητηθεί επίσης η κατάσταση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Μάλιστα. Το θέμα της Μέσης Ανατολής θα συζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής και κυρίως σε μια ειδική σύνοδο που θα γίνει την Τετάρτη εδώ στις Βρυξέλλες μαζί με τις χώρες του κόλπου. Τώρα να σου πω ότι το θέμα της Ουκρανίας θα απασχολήσει, να συνεχιστεί η στρατιωτική υποστήριξη και η υποστήριξη σε θέματα αεράμινας, να αποδεσμευτούν 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ που εδώ και πάνω από ένα χρόνο μπλοκάρει η Ουγγαρία και τέλος αναμένεται να υιοθετηθούν κυρώσεις κατά του Ιράν, διότι υπάρχουν αποδείξεις ότι δίνει βαλιστικούς πυράβλους ή χαρτήματα πυράβλων στην Ρωσία και αναμένεται να υιοθετηθούν κυρώσεις κατά 16 ατόμων και οντοτήτων, δηλαδή εταιριών. Να σου πω τέλος ότι για πρώτη φορά μετά το Brexit οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνομιλήσουν σήμερα με τον Βρετανό ομόλογό τους, κυρίως για θέματα ασφάλειας και άμυνας. Σε ευχαριστώ πολύ.